Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Bake It για άλλη μια νέα, ιδιαίτερη και εορταστική συνταγή, μιας και ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν τα λικέρ, αυτή τη φορά λικέρ κιδώνι, πάμε να το φτιάξουμε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε αυτή την πανεύκολη συνταγή ρίχνοντας σε μια μεγάλη κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό και το χυμό λεμονιού και τα βάζουμε στη φωτιά να βράσουν για ένα λεπτό από τη στιγμή του βρασμού. Εσείς ωστόσο μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε πατώντας το κουμπάκι της εγγραφής που βρίσκεται ακριβώς από κάτω για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις νέες μας συνταγές. Αφού έχει βράσει το σιρόπι μας, χαμηλώνουμε αρκετά τη φωτιά και προσθέτουμε τα κιδόνια τα οποία τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, τα κόβουμε στα 8, δεν τα ξεφλουδίζουμε και δεν βγάζουμε τα κουκούτσια τους. Τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για μια μισή ώρα και θα το καταλάβετε ότι είναι έτοιμα όταν τα τρυπάμε με το πιρούνι και διαλύονται. Αφού έχουν βράσει τα κιδόνια μας, τα αδειάζουμε σε ένα τρυπητό στο οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα τουλπάνι και τα πιέζουμε ώστε να στραγγίξει το σιρόπι τους. Τα πιέζουμε και τα αφήνουμε για αρκετή ώρα να στραγγίσει το σιρόπι τους και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Τέλος, αφού έχουμε πάρει όλο το σιρόπι από τα κιδόνια, προσθέτουμε τη βότκα, τα ανακατεύουμε ώστε να ενσωματωθεί στο μείγμα. Γεμίζουμε απευθείας σε ένα ωραίο μπουκάλι και είναι έτοιμο το λικέρ μας. Ένα εκπληκτικό λικέρ με τα απίστευτα αρώματα του κιδονιού που είμαι σίγουρος ότι θα σας καταπλήξει. Είναι απευθείας έτοιμο προς κατανάλωση και η δική μου πρόταση είναι να σερβιριστεί με ένα πάγο ή ανθρακούχο νερό. Φτιάξτε το, δοκιμάστε το, σερβίρετε το στους καλεσμένους σας και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσετε τα καλύτερα λόγια. Περιμένω τις δικές σας δημιουργίες στην ομάδα μας στο Facebook, η ζαχαροπλαστική του Bake It. Μην ξεχνάτε να μας στηρίζετε στο κανάλι μας στο YouTube κάνοντας μία εγγραφή, να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω εάν σας άρεσε η συνταγή και να στέλνετε τα βίντεο στους φίλους σας. Επίσης, τις συνταγές μας θα τις βρείτε αναλυτικά γραμμένες στο χρυσό σκουφάκι, στο link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!